Πάμε σε ροή, όπως συνηθίζω να λέω, κανονική ροή πρώτου μέρους. Παγκόσμια ημέρα σήμερα, χελώνας. Σωστά, Βάλια? Χελώνας. 23 Μαΐου. Και ξέρετε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε για το θέμα, σε μια περίοδο μάλιστα που οι χελώνες αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες. Βρίσκονται στη Γη 170 εκατομμύρια χρόνια και αξίζει να πω ότι χελώνα καρέτα-καρέτα, ο πληθυσμός μάλλον, είναι ο μεγαλύτερος, βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι ο μεγαλύτερος της Μεσογείου. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το θέμα, έχουμε συνδεθεί και στο Ρέθυμνο με ανθρώπους που αγαπούν εθελοντικά και έχουν αφιερώσει την καθημερινότητά τους στην προστασία και στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στο μέτωπο της προστασίας της χελώνας καρέτα-καρέτα. Έτσι ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή, συμβολικά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Φιτίλη, ωκεανογράφο και υπεύθυνο στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας Αρχαίων. Την καλησπέρα μας, κύριε Φιτίλη. Καλησπέρα και από μένα. Σας υποδεχόμαστε στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών, που αυτή τη στιγμή περιθάλπτουμε γύρω στις 35 τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες από όλα τα μύτη και πλάτη της Ελλάδος. Είναι αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας. Ξέρετε, μιλάμε για ευαισθητοποίηση. Μιλάμε για ενημέρωση, αλλά έχουμε βάλει το χεράκι μας και μάλιστα αρκετά, προκειμένου αυτές οι χελώνες αυτή τη στιγμή να είναι τραυματισμένες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εδώ, αν θα μπορούσατε να δείτε αυτή τη στιγμή, είναι σε κατάσταση υπνηλίας ο Ερμής που βρίσκεται πίσω με θαλάσσια χελώνα. Η συγκεκριμένη έχει έρθει από την Πρέβεζα πριν 4 περίπου χρόνια. Και από ό,τι ακούτε είναι ακόμα εδώ, και αυτό οφείλεται στο ότι ο τραυματισμός της στο κεφάλι οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση, σε ανθρώπινο χέρι. Είναι από τα πιο δύσκολα περιστατικά που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Και γιατί ανάλογα το χτύπημα που έχουν στο κεφάλι του, αλλά η κλειστότητά του, και μετά είναι κάτι πολύ δύσκολο που μπορεί να φτιάξει και γι' αυτό σου παίρνει τόσο χρόνο. Αλλά είμαστε πολύ ευχάριστη θέση μετά από 4 χρόνια να τον έχουμε βάλει στη μεγάλη δεξαμενή προετοιμασία, ενώ είναι το τελικό στάδιο τη αποκατάστασή του, πριν την απελευθέρωσή του πίσω στο φυσικό περιβάλλον. Αλλά αν μου επιτρέπετε έτσι λίγο να προσθέσω κι εγώ κάποια πράγματα. Βέβαια. Που τα είπατε πολύ ωραία όσον αφορά την ευαισθητοποίηση. Πέραν της περίθαλψης, εδώ στο κέντρο διάσωσης κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι για μένα, πιστεύω, που είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα παιδιά των σχολείων. Γιατί αν θέλουμε να αλλάξει κάτι και να μην έχουμε στο μέλλον όλα αυτά τα χτυπήματα από ανθρώπινες παρεμβάσεις έμεσες και άμεσες, θεωρώ ότι μέσω της εκπαίδευσης που κάνουμε στα παιδιά καθημερινά, χιλιάδες μαθητές περνάνε από εδώ. Αυτή είναι το μέλλον μας, σε αυτούς ελπίζουμε και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και αυτούς που ήδη είναι μέσα στη θάλασσα και τις νέες γενιές, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε τέτοια περιστατικά. Είναι και το θέμα των πλαστικών, το οποίο έχει οξυνθεί, αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Με αποτέλεσμα, κύριε Φιτίλη, για πείτε μας, ποιες οι συνέπειες, ποιες οι επιπτώσεις? Ακριβώς. Το θέμα αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Όπως λέμε και εμείς, οι ακτινογράφοι, το αποκαλούμε πλαστική σούπα με στη θάλασσα. Στη Μεστόγειο δεν έχει φανεί ακόμα το αποτέλεσμα του, όπως φαίνεται στους ωκεανούς σε διάφορες εικόνες που μπορεί να έχετε δει. Γι' αυτό και οφείλουμε να προσέξουμε. Σε ένα πρόγραμμα που είχαμε κάνει μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών πριν 3 χρόνια περίπου, από όποιες χελώνες προκύπτουν νεκρές, κάναμε εξαγωγή του στομάχου για να δούμε αν έχουν κατάποση πλαστικού. Δυστυχώς, ένα 70% αυτών, παρόλο που δεν είχε πεθάνει εξαιτίας του πλαστικού, βρέθηκε ένα 70% να έχει πλαστικό, μακροπλαστικό, μέσα στη στομαχική του χυλότητα. Που αυτό ουσιαστικά μπορεί να κρούει ένα κόδωνα κινδύνου για όλους μας, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, έτσι ώστε τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο να μην το βρουν αυτό ήδη στο πιάτο τους. Πάντως, να κρατήσουμε αυτό που ανέφερε ο κύριος Φιτίλης, ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο φιλοξενούνται 35 τραυματισμένες χελώνες. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που εντοπίσουμε μία χελώνα και χρειάζεται τη βοήθειά μας, τι πρέπει να κάνουμε? Σε περίπτωση που βρείτε μια τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τηλέφωνο στο κινητό διάθεσης που έχουμε και δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Να δώσουμε οδηγίες στους αντίστοιχους διαστόσεις τι πρέπει να κάνουν αναλόγως στο περιστατικό που έχουν να διαχειριστούν. Και στη συνέχεια, με συνεργασία του εκάστοτε λιμενικού, καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο να φτάσει η χελώνα το συντομότερο δυνατόν εδώ στο κέντρο διάσωσης στη Γλυφάδα της Αθήνας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη περίοδος που διανύουμε, τι σηματοδοτεί για τον πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνας?
Η συγκεκριμένη περίοδος είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει ξεκινήσει η οτοκία της καρέτα-καρέτα στην Ελλάδα. Επίσημα καταγράψαμε την πρώτη φωλιά το Σάββατο που μας πέρασε στη Ζάκυνθο. Έπειτα συνέχεια με Πελοπόννησο και Κρήτη κάτω που έχουν ανοίξει τα προγράμματα και όλοι μας οι εθελοντές μαζί με το ερευνητικό προσωπικό βρίσκονται σε μια διαδικασία για να βρουν τις φωλιές πλέον, να τις εντοπίσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία. Και επίσης, όπως αναφέρατε και πριν πολύ εύστοχα και εσείς, το 50% του πληθυσμού της καρέτα-καρέτα στη Μεσόγειο οτοκεί στην Ελλάδα. Και όλο αυτό οφείλεται στη δράση των 38 χρόνων που έχουμε, σε όλη αυτή την προσπάθεια και τη πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από εμάς και από όλους τους εθελοντές που έχουν να μας βοηθήσουν από όλα τα μήκη και πλάτη του Μάλιστα. κόσμου. Τι να πούμε, καλή δύναμη για τη συνέχεια. Και από την άλλη, βέβαια, το κάνετε πολύ σωστά και θέλω να αναφερθώ λίγο στο ότι επενδύεται στη νέα γενιά. Όσο πιο μικρός ευαισθητοποιηθεί κάποιος και μάθει αναφορικά με το πώς πρέπει να προστατέψει ένα ζώο, μια θαλάσσια χελώνα, νομίζω τα αποτελέσματα θα φανούν και θα είναι εντυπωσιακά. Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιτίλη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους. Και είναι μικρά παιδιά, είναι νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι. Σωστά, ακριβώς. Στο να εκπονούν κάποια προγράμματα, να έχουν ένα σχεδιασμό, να βρίσκονται εκεί 16-17 ώρες την ημέρα. Και στόχος ποιος είναι, να αλλάξουν νοοτροπία οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ο βασικός στόχος. Και είναι και αυτό που ανέφερε σημαντικό, ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ξεκινάει από τις πολύ μικρές ηλικίες. Ακριβώς. Και εκεί θα πρέπει να δείξουμε το απαραίτητο βάρος. Από το δημοτικό.